Κύριε μου, και τη Γαρμπή. 16 ολόκληρα χρόνια παντρεμένη με τον Διονύση Σχοινά. Mm. Ένας έρωτας κεραυνοβόλος, ο οποίος κατέληξε και με έναν φοβερό γάμο. Ένα υπέροχο γιο. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές φαρμακόγλωσσες που λέγανε ότι αυτό δεν θα αντέξει, δεν θα κρατήσει, γιατί ήταν ένα πάθος. Και συνήθως το πάθος γίνεται λάθος. Ακριβώς. Τελικά εκείνη 16 χρόνια μετά επιστρέφει και μας λέει πως έχει καταφέρει να κρατήσει το γάμο της τόσα χρόνια ζωντανό. Η Κέτη Γαρμπή αποκαλύπτει τον τρόπο που έχει καταφέρει να κρατήσει ζωντανό το γάμο της για 16 ολόκληρα χρόνια. Θα έλεγα πιο πολύ πράγματα τα οποία πάντα ακούγονται κοινότυπο όταν τα λέμε. Συνήθως λέμε σεβασμός, θαυμασμός, αγάπη. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που τα λέμε, τα ξαναλέμε και λέμε πω πω πάλι τα ίδια θα μας πει. Είναι, πιστέψτε με, τα πιο βασικά πράγματα για να μείνει, για να μείνει ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο. Όσο για το συμβιβασμό που λέμε, εδώ και με τον ίδιο τον εαυτό συμβιβάζεσαι. Καμιά φορά δεν αντέχεις ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Γυναίκες που λένε δεν τον αντέχω άλλο, δεν θέλω να τον ξαναδώ, θέλω να τελειώσω, να φύγω για μια μέρα, να εξαφανιστώ. Δεν το έχετε πει ποτέ. Να πω τέτοιο πράγμα για τον Διονύση τώρα. Ο Διονύση είναι ένας άγγελος. Αν πω τέτοιο πράγμα για εκείνον, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Σίγουρα όπως όλα τα ζευγάρια, έχουμε κι εμείς τέτοια. Μάλλον τις περισσότερες φορές εκείνος θα το λέει δεν την αντέχω άλλο. Εγώ είμαι αυτή που το λέω τις λιγότερες φορές. Χρόνια που πεθαίνω, χρόνια που τελειώνα, κι είμαι ακόμα εδώ. Αν είμαστε γκρινιάρες εμείς οι γυναίκες. Και γκρινιάρες είμαστε και κακότροπες είμαστε και εγωίστριες είμαστε. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι οι άντρες είναι καλύτεροι από εμάς. Γιατί εμείς οι γυναίκες, επειδή είμαστε εξυπνότερες, με συγχωρείτε κύριοι, αλλά θεωρώ ότι είμαστε εξυπνότερες, θέλετε να πούμε πονηρότερες, ίσως και αυτό. Επειδή λοιπόν είμαστε αλλιώς, μπορούμε να κρατήσουμε μία σχέση και υγιή και για πολλά πολλά χρόνια και να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Τι άλλαξε σε μια γυναίκα όσο περνάνε τα χρόνια? Τι άλλαξε? Είμαι πάρα πολύ σταθερός άνθρωπος στις αξίες μου, στα πιστεύω μου. Δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Ο τρόπος πάντα που βλέπω την οικογένεια, το σύντροφο, τη δουλειά, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θυμάμαι από μικρό παιδί να τα πιστεύω όπως τα πιστεύω και τώρα. Μας έχετε εκπροσωπήσει με μεγάλη επιτυχία. Ακόμα όλοι θυμούνται για την εμφάνισή σας τα πάντα. Θέλετε να πείτε. Και το φόρεμα και το τραγούδι. Ναι, ναι. Θα θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκαν η Νικόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας και ήταν το τραγούδι αυτό που ψηφίσατε εσείς για να στείλουμε στη Eurovision. Πώς μου φάνηκαν? Σχετικά με τα υπόλοιπα τραγούδια, μπορώ να πω ότι σωστά πήγε αυτό το τραγούδι. Μου άρεσαν όλα. Αυτό μου άρεσε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω κάποιο από αυτά που πήγαν, αυτό θα διάλεγα κι εγώ. Μέσω πελαγά φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Σας λείπουν οι μεγάλες πίστες, τα λαμπερά φορέματα, τα φώτα? Όχι, δεν μου λείπουν καθόλου οι μεγάλες πίστες. Ούτε τα λουλούδια, τα λαμπερά φορέματα και τα φώτα κατά κάποιο τρόπο τα έχω ακόμα εκεί που εμφανίζομαι. Τώρα το λαμπερό είναι και σχετικό, έτσι. Δεν το μετράμε ανάλογα με το πόσα στράς έχουμε πάνω στο ρούχο μας, αλλά αν το ρούχο είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο, καλοφτιαγμένο. Σε ξένα μόνο ψυχή και σώμα δίνω. Εσένα μόνο. Και τι έχει ακούσει αυτό το ζευγάρι, Γιατί υπήρχαν φήμες ότι περνάνε κρίση στο γάμο. Μην δούνε, ρε παιδί μου, ζευγάρι. Ναι, καλά. Στεριωμένο. Αμέσως να υπάρξουν, να πέσουν τα κοράκια, τα μαύρα. Πάντως, είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις ότι τελικά υπάρχουν και γάμοι που κρατάνε.
αποδεικνύουν ότι όντως αυτή η ενδεχόμενη διαφορά ηλικίας που μπορεί να υπάρχει δεν αποτελεί εμπόδιο. Και είναι και στην ίδια δουλειά. Και είναι στον και ίδιο στην χώρο. Και δύσκολη δουλειά. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους. Και πρόκληση. Είναι πρότυπο ζευγαριού. Και το έχουν παραδεχτεί και οι δύο, και ο κύριος Σχοινάς και η κυρία Γαρμπή, ότι ναι, αντιμετωπίσανε προβλήματα στο γάμο τους, όπως όλοι οι Γάλλοι. Και κρίση. Δεν έχει στραφεί ποτέ προσωπικά. Είναι και πάρα πολύ ξέρω. Ναι. Εγώ έχω πάει μαζί τους με ζεύ. Και με το μικρό. Και περάσαμε τέλειο, πολύ αγαπημένοι, πολύ ενωτευμένοι. Είναι ίδιος ο Διονύσης ο μικρός. Ολό ίδιος ο παιδιά, είναι τρομερό. Έχω να πω κάτι για την Κέτη που μου αρέσει. Πάντα δινότανε φανταστικά, έτσι, ναι. Έδινε πάρα πολλά λεφτά κάποιες εποχές τα ρούχα. Σίλια Κρυθαριώτη ήταν τα περισσότερα φυσικά, κομμάτια τα περισσότερα, ναι. Πάντως, φτού να μην τους ματιάζουμε τους ανθρώπους και να είναι πάντα έτσι μαζί και ερωτευμένοι.